Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να ακούσουμε μία αναφορά που έγινε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γιάννη Πλακιωτάκη, για το νέο θεσμικό, για το νέο νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή, που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, ευελπιστώντας ότι πράγματι αυτά τα οποία υπόσχεται η κυβέρνηση και κυρίως τα τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, ότι θα αποκτήσουν προϋπολογισμό, ότι υπάρχουν χρήματα δηλαδή διαθέσιμα, γιατί βλέπω ότι πάρα πολύ αργά τρέχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ιστορία εκταμίευσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μάλιστα το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πιο έτοιμη από όλες τις υπόλοιπες. Αργεί πάρα πολύ η διαδικασία, την οποία πολύ μεγάλη ανάγκη έχει και η ευρωπαϊκή, αλλά κυρίως έχει η ελληνική οικονομία. Πάμε λοιπόν τώρα στον Υπουργό να δούμε ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία δήλωσε προημερών στην εκπομπή μας. Καταρχήν ήταν μια απαράδεκτη δήλωση από πλευράς του Τούρκου Υπουργού των Εσωτερικών. Γι' αυτό και ήταν και άμεση η αντίδρασή μου, διότι έχω τονίσει επανειλημμένως ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος συμπεριφέρονται με βάση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με τους κανόνες εμπλοκής στη θάλασσα, αλλά κυρίως σέβονται την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από το 2015 και μέχρι σήμερα τα στελέχη του λιμενικού σώματος έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Επομένως, αυτός που θα πρέπει να απολογείται για τη μην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, απαντώντας και στο ερώτημά σας, εμείς είμαστε έτοιμοι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Τα στελέχη μας φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία αποτελούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίζουμε με τους ίδιους αμύωτους ρυθμούς να υπερασπιζόμαστε τα δίκαιά μας. Θέλω να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας ποια είναι η διαφορά της δικής μας νομοθετικής παρέμβασης, όποιες αποσπασματικές πρωτοβουλίες είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Εμείς για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τα θέματα της νησιωτικότητας με ένα ολιστικό τρόπο, με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο είναι συμβατό και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και κανόνες, κυρίως όμως διαθέτει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία στηρίζουν και την νησιωτική επιχειρηματικότητα και την δρομολόγηση πολύ σημαντικών έργων υποδομής στα νησιά μας, όπως είναι οι λιμενικές υποδομές, και βεβαίως ένα οριζόντιο εργαλείο που δεν αφορά μόνο την νησιωτικότητα αλλά και όλο το χώρο της ναυτιλίας, που αναφέρεται στο Ταμείο της Γαλάζιας Οικονομίας, που κυρίως απευθύνεται στην ενίσχυση επιχειρήσεων, είτε νεοφυών είτε ήδη λειτουργούντων επιχειρήσεων, που στρέφονται κυρίως στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, της ανάπτυξης των γαλάζιων επαγγελμάτων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς τι θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το νομοσχέδιο? Κυρίως θέλουμε να διατηρήσουμε τον νησιώτη στον τόπο του. Κυρίως όμως να του δώσουμε όμως και τα εφόδια να αναπτύξει επιχειρηματική πρωτοβουλία. Και όταν εννοούμε ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, μια έρευνα η οποία δρομολόγησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ουσιαστικά τι απέδειξε? Ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις χρειάζονται κυρίως μικρές χρηματοδοτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ, κυρίως ως εγγυήσεις για να μπορούν να καλύψουν λειτουργικά έξοδα, αλλά και για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερως την δύσκολη παρούσα συγκυρία. Επομένως, οι νησιώτες μας πλέον, μέσα από το ολοκληρωμένο αυτό πλαίσιο, θα μπορούν να τύχουν έμεσης και άμεσης ενίσχυσης και αναμένεται οι πρώτες εντάξεις έργων, διότι μας ενδιαφέρει και η πράξη, οι πρώτες εντάξεις των έργων θα τις έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πόρους, κύριε Υπουργέ, διότι και στη συζήτηση στην Βουλή ακούσατε πολλά για τους πόρους, για αυτά τα εργαλεία. Ήδη οι σχετικές σκία ετοιμάζονται.
Για το μεν πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά τον Νέαρχο, οι πόροι θα είναι από το Ταμείο Παραθυρικών και Δανείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ενώ οι πόροι για την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, το οποίο μια πρωτοβουλία θα είναι σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης, θα εκμεταλλευτούμε ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους. Επομένως, μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό αποτελεί την είδηση, θα έχουμε τις πρώτες εντάξεις των έργων. Πρέπει δεν να σας πω ότι ήδη ο σχεδιασμός του Υπουργείου τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Το επόμενο, μάλιστα, χρονικό διάστημα θα έχουμε την δυνατότητα να ανακοινώσουμε και συγκεκριμένα έργα που αφορούν κυρίως το χώρο των λιμενικών υποδομών, διότι υπάρχει καταρχήν μια πρώτη έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών, από πόρους του ΕΣΠΑ, για ένταξη λιμενικών υποδομών τα οποία συνδέονται με άγονες γραμμές. Μιλάμε για ένα πακέτο που θα προσεγγίσει τα 180 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά περισσότερα θα έχω να σας ανακοινώσω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ένα αναμονή των ανακοινώσεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, διότι είναι άλλοι σχεδιασμοί. Άλλο τι θα βγει στο τέλος δηλαδή, και κυρίως θα δούμε αν και τα υπόλοιπα υπουργεία θέλουν κάποιος να βάζει χέρι στα δικά τους τομεακά. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Τώρα, πάμε να ακούσουμε λίγο την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Γεσιράνη, με αφορμή, αν θέλετε, τις προτάσεις που έχει κάνει η Περιφέρεια για το θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια ασφάλεια. Ένα εξ αυτών είναι αυτό το οποίο θέτει επίμονα και σήμερα, μάλλον με σχετική επιστολή, προς τους εμπλεκόμενους, κυρίως το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας η Περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να προσλάβει προσωπικό για κάποιους μήνες, προκειμένου να διατεθεί περισσότερος κόσμος. Αυτό που νομίζω ότι οφείλει να κάνει η χώρα είναι να τρέξει γρήγορα την διαδικασία των εμβολιασμών, δηλαδή, διότι τώρα ανακάλυψαν ότι δεν έχουν προσωπικό, ότι δεν μπορούν να στελεχώσουν τα κέντρα εμβολιασμού. Από τα παράδοξα του ελληνικού, θα λέει κανείς, έτσι, συστήματος υγείας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Γεσιράνη. Που έγινε στις 20 του μήνα της Ένωσης Περιφερειών και ημών των εκπροσώπων προς την ΕΜΠΕ για την καταγραφή των θεμάτων υγείας, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κικίλια. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι από τα ζητήματα που θέσαμε ως προαπαιτούμενα για την περιφέρειά μας, εμπολείς τα περισσότερα έχουν είτε ικανοποιηθεί ήδη, είτε βρίσκονται σε δρόμο υλοποίησης. Δηλαδή, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήσαμε να υπάρξει η παράταση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα με σύντομους χρόνους να μπορούμε να αγοράζουμε, να κάνουμε δαπάνες για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και άλλα τέτοια είδη που η κανονική νομοθεσία, το δημόσιο δολογιστικό, δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε σε σύντομους χρόνους. Αυτό λοιπόν ήδη έχει νομοθετηθεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί τα υλικά που θα επιθυμούσαμε να αγοράσουμε και να διαθέσουμε και πάλι στα νησιά μας έχει έτσι ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Εκείνο που ζητήσαμε, το δεύτερο πράγμα που ζητήσαμε σε αυτήν τη σύσκεψη με τον Υπουργό, ήταν το εξής. Εμείς βάλαμε στο τραπέζι για μια ακόμα φορά το αυτονόητο, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε νησιωτική περιφέρεια και πρέπει ό,τι νομοθετείτε, αλλά να λαμβάνετε υπόψη η νησιωτικότητα. Τους εξηγήσαμε λοιπόν ότι στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν είναι μια νησιωτική περιφέρεια με εδαφική συνέχεια να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να μπορεί να πάει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο δικός ή να πάει με έναν σύντομο τρόπο. Εδώ έχουμε αεροδιακομιδές, έχουμε τη θάλασσα που χωρίζει τα όμορφα νησιά μας και πρέπει να λαμβάνετε πάντα μια διαφορετική πρόνοια από ό,τι αυτή της χερσαίας Ελλάδας. Με βάση λοιπόν αυτόν τον πυλώνα, αλλά και τον δεύτερο βασικό πυλώνα για την περιφέρειά μας, που είναι καθαρά τουριστική περιφέρεια, είμαστε οι μοναδικοί λοιπόν που βάλαμε τα ζητήματα του τουρισμού σε αυτή τη σύσκεψη. Δεν υπήρξε άλλη περιφέρεια της χώρας
που να βάλει σε προτεραιότητα τα ζητήματα του τουρισμού. Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση με πολύ χαρά διαπιστώσαμε ότι ένα άλλο αίτημά μας, την λειτουργία COVID ξενοδοχείων ξανά, έχει ήδη ικανοποιηθεί. Έχει βγει η προκήρυξη από το Υπουργείο Τουρισμού για να ενοικιαστούν, να γίνουν συμβάσεις για ξενοδοχεία COVID. Ένα πράγμα που στέθηκε από όλες τις περιφέρειες συνολικά προς τον Υπουργό ήταν ότι οι περιφέρειες πρέπει να έχουν ενεργό πλέον ρόλο στα θέματα της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε έναν επιτελικό ρόλο, δεν έχουμε ουσιαστικό ρόλο οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειών. Ζητήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει και το νομικό καθεστώς, ούτως ώστε η πρωτοβάθμια τουλάχιστον φροντίδα να περιέλθει στις περιφέρειες μαζί με τους αντίστοιχους πόρους. Νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα μετά το καλοκαίρι για αυτό, προς αυτόν τον σκοπό. Γιατί έτσι δεσμεύτηκε ο Υπουργός, ο οποίος μας ευχαρίστησε βεβαίως για τη συμβολή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στη διαχείριση της πανδημίας, που καθ' υπέρβαση πολλές φορές τρέξαμε, βοηθήσαμε, στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοφανή έτσι, κατάσταση που ζούμε ακόμα και ζει όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, οι εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία COVID, δηλαδή τα ξενοδοχεία καραντίνας, είναι ότι έχουμε 421 δωμάτια στα νησιά Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Κος και Ρόδος. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των δωματίων, 80 δωμάτια για την ΚΟ και 70 δωμάτια δεσμεύτηκαν για την Ρόδο. Εντός των ημερών υπογράφουν την σύμβαση το Υπουργείο με τους επαγγελματίες, δηλαδή τους ξενοδόχους που διαθέτουν αυτά τα καταλήμματα. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για την αυριανή εκπομπή, αύριο στις 3, να είστε καλά, να προσέχετε. Προσοχή και σήμερα στην Εκκλησία, διπλή μάσκα δηλαδή, για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.